Με τον κύριο Κώστα μας. Καλώς τον. Γεια σας Αντώνη, τι κάνετε? Έλα, Κώστα, τι γίνεται? Δυστυχώς είμαι από κινητό σήμερα που δεν το μ' αρέσει, αλλά δεν γινότανε, οπότε ας το κάνουμε. Σημαίνει κάτι Έπρεπε να είμαι στην Αθήνα, οπότε δεν υπολογίσαμε σωστά. Περίεργος έχει κίνηση με τέτοια ζέστη, απορώ, αλλά έτσι είναι. Στα δικά μας να πούμε ότι εν αναμονή είμαστε σήμερα, αύριο νομίζω, της ανακοίνωσης του Τζολάκη. Να πω ότι το τρίτο όνομα που βγήκε από την Ισπανία για τον Ολυμπιακό χθες, του Ριόχα, είναι ένας αριστερός εξτρέμ της Αλαβές, είναι, νομίζω μας δίνει πλέον ένα πρώτο δείγμα, όχι πολύ μεγάλο, αλλά μάλλον αρκετά ασφαλές, για τις επιθυμίες μεταγραφικές του με τη Λίμπαρ. Είδαμε ότι έχει ζητήσει και ουσιαστικά έχει κλείσει ο Ντάνι Γκαρσία, ένας κεντρικός χαφ που τον είχε στην Έιμπαρ. Θα ήθελε πρώτη επιλογή έξω αριστερά τον Μπραν Χιλ, έναν έξω αριστερά λοιπόν που τον είχε στην Έιμπαρ και στην Σεβίλη. Χθες βγήκε το όνομα του Ριόχα, επίσης ένας έξω αριστερά που τον είχε στην Αλαβές. Όσο έμεινε στην Αλαβές τον έβαζε πάντα βασικό. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Μεντιλίμπαρ όχι απλά θέλει παίκτες που ξέρει, δηλαδή από το Ισπανικό πρωτάθλημα, αλλά παίκτες τους οποίους είχε ο ίδιος παίκτες στις ομάδες του. Άρα παίκτες που ξέρουν πως παίζει, ξέρουν τι ζητάει, αλλά και ο ίδιος ξέρει τι μπορεί να πάρει από αυτούς. Οπότε έχουμε ένα ασφαλές δείγμα. Παρεμπιπτόντως μην το ξεχάσω να πω για τον Ντάνι Γκαρσία, να διευκρινίσω κάτι, ότι λέμε κεντρικός χαφ, λίγο περισσότερο οκτάρι, λίγο περισσότερο εξάρι, αλλά γενικώς να έχουμε υπόψη μας ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού παίζει με δύο παίκτες κεντρικούς χαφ, οι οποίοι είναι και 6 και 8. Τέτοιος είναι και ο Ντάνι Γκαρσία, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, είναι περισσότερο και τη λιγότερο. Βλέπουμε, ας πούμε, παίζει με Ιμπόρα και Έσε τον τελευταίο καιρό. Υποτίθεται ότι είναι και οι δύο αμυντικά χαφ. Δεν παίζει όμως με δύο κόφτες ο Ολυμπιακός, όταν παίζουν αυτοί οι δύο. Άλλοτε βγαίνει ο ένας πιο μπροστά, άλλοτε βγαίνει ο άλλος. Λίγο περισσότερο Έσε, λίγο λιγότερο Ιμπόρα, αλλά έτσι είναι, ας πούμε, να το πούμε. Οπότε αυτό για τον Γκαρσία. Ο Μπρέν Χίλ είναι μια περίπτωση, θα έλεγα, η πιο δύσκολη μέχρι τώρα από αυτές που έχει πει ο προπονητής. Υπό την έννοια ότι τότε να τον είχε αγοράσει πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ, δεν τις έπιασε, αλλά σου λέει ένα δεκάρικο, να μην το πάρω. Δεν ξέρω αν θα το πάρει το δεκάρικο, αλλά και ίσως είναι το πιο πιθανό να τον δώσει, ξέρω εγώ, 30 Αυγούστου, 25 δανεικό. Αριστερό εξτρέμ, είπες είναι. Αριστερό εξτρέμ, αριστερό, εντελώς αριστερό όμως εξτρέμ. Σε περίπτωση που μείνει ο Ποντένσε, θα βάλεις τόσα λεφτά για να πάρεις αριστερό εξτρέμ? Βεβαίως, ο Ποντένσε τον έχει ο προπονητής δεξί εξτρέμ περισσότερο. Γιατί είναι δεξιοπόδαρος. Αριστερά παίζει πάντα. Εντάξει, εγώ σου λέω ότι ο προπονητής... Ναι, οκ, okay, αλλά σου λέω μου κάνει εντύπωση, δηλαδή, αν η επιλογή σου ξέρεις, αν μείνει ο Ποντένσε, δηλαδή σε τόσα λεφτά να πάρεις παίκτη. Ο Ποντένσε στην πρώτη του θητεία έπαιζε δεξί εξτρέμ. Εντάξει, τώρα έπαιζε αριστερό, που θυμάμαι. Έπαιζε αριστερό, ναι, γιατί ο Φορτούνης είναι, τον βάζω εξτρέμ το Φορτούνη κλπ. Ο Μπράιν Χιλ λοιπόν μπορεί να πάει στο τέλος των μεταγραφών δανεικός. Δεν νομίζω ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού θέλει να πάει μέχρι εκεί. Θέλει να πάρει έναν εξτρέμ νομίζω. Οπότε η περίπτωση του Ριόχα έρχεται να κολλήσει. Είναι και αυτός παρόμοιο στυλ, δηλαδή παίζει περισσότερο από τα αριστερά παρά από δεξιά. Παίζει και δεξιά, γιατί πλέον οι περισσότεροι αριστεροπόδαροι παίζουν από δεξιά, όπως ξέρουμε. Αλλά ο προπονητής του αρέσει να παίζουν περισσότερο οι αριστεροπόδια από τα αριστερά και οι δεξιοπόδαροι από τα δεξιά. Αυτό είναι το ιδανικό του. Τώρα, αν δεν μπορέσει να βρει αυτό που θέλει, μπορεί να πάρει είτε έναν αριστεροπόδαρο που να παίζει περισσότερο από δεξιά, είτε ούτε καν αριστεροπόδαρο και να πάρει κάποιον δεξιοπόδαρο που να παίζει από τα αριστερά. Καταλαβαίνεις, Καρπέδο, που λες. Ναι, τα καταλαβαίνω αυτά. Okay, μπράβο. Δεν μου λες τώρα, έχεις κάτι άλλο από τα μεταγραφικά? Όχι, αυτό είναι το στίγμα που υπάρχει σε πρώτη φάση σε ό,τι αφορά τους
Ισπανούς του που θέλει να φέρει ο Μεντιλίμπαρα. Ναι. Θέλεις να με ρωτήσεις κάποιο. Κάτι, θέλω να σας πω κάτι γενικότερο. Έχεις ακούσει αν φτιάχνει γυναικεία ομάδα ο Ολυμπιακός? Δηλαδή μου το έχουν στείλει εδώ πέρα καμιά δεκαριά. Και πιθανότατα υπάρχουν και άνθρωποι που ενδιαφέρονται. Έχουν κουράσει που παίζουν και τέτοια. Ναι. Ναι, είναι περίεργο που ενδιαφέρονται, αλλά οκ. Okay. Έχω ακούσει ότι έχει πέσει στο τραπέζι αυτή η ιδέα, αλλά δεν έχω μάθει αν είναι απόφαση λυμένη. Μάλιστα. Είναι, ξέρετε, το γυναικείο ποδόσφαιρο παίρνει και... Λεφτά. Από την UEFA λεφτά, ναι. Δεν παίρνει η Ελλάδα γενικώς όμως, είναι πρώτη λεφταία. Παρεπιπτόντως, να το πούμε. Δεν έχουμε δηλαδή. Ναι, αλλά σου λέει, εντάξει, μπορεί να βρει και κατά εδώ κάποια στιγμή. Ναι. Okay. Ναι. Το δεύτερο, ξέρεις αν θα κυκλοφορήσει πρόγραμμα, πώς το λένε, του γύρου, του κυπέλου στην Ελλάδα, ώστε να ξέρει ο κόσμος πότε θα έρθει, ναι, στο Ηράκλειο, πότε σήμερα, θα έρθει. Ναι. Σήμερα είναι στα Χανιά. Ναι. Σήμερα το απόγευμα είναι στα Χανιά. Από τις 5 και μετά. Και μετά, πού είναι, το είχα... Υπάρχει κάπου το πρόγραμμα? Τα είχα πει, τα γράψαμε χθες, μωρέ. Οκ, okay, αφού τα γράψαμε χθες, τέρμα. Ναι. Πάντως, αυτό το τριήμερο, τετραήμερο είναι Κρήτη. Οκ, μάλιστα. Πάει δηλαδή σε όλη την Κρήτη αυτό το τριήμερο, τετραήμερο. Το διαρκείας τελειώνει, είπαμε, σήμερα για τους παλιούς. Ναι. Τι άλλο έχουμε. Νομίζω ότι μέσα στην εβδομάδα ήδη δηλαδή γίνονται διεργασίες και με το Γιόβετιτς και έχουν προχωρήσει κάμποσο οι διεργασίες αυτές. Δεν θα με εξέπληκε δηλαδή αν είχαμε σύντομα να προχωράει η παραμονή του Γιόβετιτς, που είναι ένας παίχτης, ναι μεν όχι βασικός, αλλά πολύτιμος όπως αποδείχθηκε. Τι άλλο έχουμε. Τον Ελαραμπή τον χάνουμε, έτσι δεν είναι? Τον Ελαραμπή. Τον Ελαραμπή τον χάνουμε, αλλά εσύ μάλλον τον Ελκαμπή εννοείς. Όχι, τον Ελαραμπή εννοούσα. Α, τον Ελαραμπή τον χάνουμε, ναι, αρκετά. Έπαιξε 2 χρόνια, δήθεν ναι, έπαιξε, ρε, πήρε ναι, 4 εκατομμύρια, έλεος. Ναι. Το κάναμε μια φορά, δηλαδή το ποδοσφαιρικό έγκλημα, φαντάζομαι ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Έχεις κάνει μια πάρα πολύ σοβαρή παράληψη, πρέπει να πω, για την κλάση σου ανεπίτρεπτη. Οπα, οπα, οπα. Ναι, πέστο. Διότι είχαμε τελικό πανευρωπαϊκού Under 19 πριν από λίγες μέρες στην Κύπρο, ναι, όπου έπαιξαν οι Ιταλοί και οι Ισπανοί, κερδίσαν οι Ιταλοί 3-0, αν θυμάμαι καλά. Και τι να έκανα. 4 παίχτες από την Ιταλία παίζανε στη Μίλαν που έπαιξε με τον Ολυμπιακό στο Youth League. Α, μπράβο. Σκόρερ ήταν ο Καμάντα που έπαιζε επίσης στο μάτς αυτό. Υπέγραψε στην πόλη αυτός, έβαλε στη Μίλαν. Βεβαίως και πήγε στη Μίλαν στην πρώτη ομάδα, έβαλε νομίζω τα 2 από τα 3 γκολ. Okay. Και περίμενε για αυτά τα πράγματα, θα τα έχεις επισημάνει. Και καταλήγοντας θα το άφηνε έτσι ξεβάρκο. Ότι η Youth League, ρε παιδί μου, του Ολυμπιακού, κερδίσανε και την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Δεν του παίζει καθόλου το Youth League, εγώ δεν το λέω. Γι' αυτό λέτε ότι είναι μια παράληψη. Και καλά έκανε, καλά έκανε ο Κάρπετ. Και πρέπει να πω ότι όλες αυτές οι ομάδες που νίκησε ο Ολυμπιακός, την Ίντερ, την Μπάγερν, τώρα που λες στη Μίλαν και λοιπά, του Σαλούτ, μέχρι και η Λέτσε, η Λανς, όλες αυτές οι ομάδες είχαν από 3 έως 5 ξένους ο καθένας. Ναι, εντάξει. Δεν είναι ομάδα. Αλλά εγώ λέω τώρα ότι συγκεκριμένα ο Ολυμπιακός και όχι μόνο το ΣΥΝΑ που είναι στην Εθνική Ελπίδα της Αλβανίας. Με αλβανικό διαβατήριο. Ναι. Γιατί ναι, και ελληνικό. Εντάξει, μπορεί να έχει ελληνικό και να επιλέγεις. Και ελληνικό, και τον κάλεσαν στην Εθνική Αλβανία και δεν τον κάλεσαν εδώ. Μάλιστα.